μαζί με τους γονείς. Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την ευλογία να έχουμε κοντά μας έναν από τους συνεργάτες μας, τον πατέρα Βασίλειο Βολουδάκη, ο οποίος είναι γνωστός και αγαπητός και είναι τιμή και ευλογία να είναι και πάλι κοντά μας. Καλώς ορίσατε, πατέρα Βασίλειο, και στη σημερινή εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Πατέρα Βασίλειο, ένα από τα θέματα που απασχολούν κυρίως τις γυναίκες είναι η απουσία του συζύγου και του πατέρα από το σπίτι. Είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, θα έλεγα, ακόμα και στους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στην εκκλησία και θέλουν να έχουν μια καλή οικογένεια, να προσπαθούν να είναι και κοντά στο Θεό και κοντά στο σπίτι τους. Όμως, θα έλεγα, βρίσκουν κάποιες ευκαιρίες ή δικαιολογίες να είναι μακριά από το σπίτι. Ενώ έχουν την χαρά, την αγάπη, να αγαπούν, να νιώθουν τη ζεστασιά της οικογένειας, δεν ξέρω για ποιο λόγο βρίσκουν κάποια δικαιολογία για να είναι έξω από το σπίτι. Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό? Αυτό το θέμα, πατέρ Βασίλη, που θίγεται, είναι το πρωταρχικό της Αγίας Γραφής μετά την δημιουργία του κόσμου. Δεν ψάχνουν μόνο οι γυναίκες να βρουν τον άνδρα, αλλά τον ψάχνει και ο Θεός. Αδάμ, πού είσαι, λέει, πού είσαι? Τον έχασε και ο ίδιος ο Θεός τον Αδάμ. Γιατί αλλού τον έστειλε, αλλού τον προώρησε και αλλού ετήρβαζε. Αυτό λοιπόν το ερώτημα πρέπει να απασχολήσει και όλους εμάς τους άνδρες, αλλά να απασχολήσει και τις γυναίκες. Γιατί τις απασχολεί συνήθως πολύ αργά. Όταν ο άνδρας είναι δύσκολο να βρεθεί και ακόμη δυσκολότερο να γυρίσει. Πατέρα Βασίλη, έτσι όπως το λέτε, μας συμφέρει εμάς τους άνδρες και όπως έλεγε και κάποιος από τους Αγίους μας, Άγιοι ενομοθέτησαν, άνδρες ενομοθέτησαν και είναι υπέρ των ανδρών οι νόμοι. Έτσι λοιπόν και αγιογραφικά στηρίζεται ότι στη φύση μας είναι να είμαστε αλλού. Οπότε δικαιολογούμεθα λιγάκι, αλλά δεν ξέρω όμως αν μας βοηθάει αυτή η δικαιολογία να ξεπεράσουμε αυτό το λάθος που κάνουμε να είμαστε αλλού. Αυτό το Αδάμ που είσαι και τη συντρόβου προς το σύζυγο που είσαι, τέλος πάντων, δεν είσαι στο σπίτι, μήπως πρέπει να μας προβληματίσει. Αυτό που είπατε είναι μάλλον χαριτολόγημα, δεν είναι εννοείται δικαιολογία δική μας. Είναι η επισήμανση του Θεού, η πολύ πρόημη. Και βεβαίως αυτή η επισήμανση έγινε μετά την πτώση, γιατί ήδη είχαν πάρει την κακή εξέλιξη τα πράγματα. Και από πλευράς Αδάμ άρχισε αυτή η κακή εξέλιξη και βεβαίως και η Εύα εν συνεχεία έκανε ό,τι μπορούσε για να ολοκληρώσει αυτή την καταστροφή. Συνεπώς αυτή η συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα μάλλον πρέπει να είναι αυτοκριτική για το ανδρικό φύλο και όχι μεροληπτική υπέρ του ανδρικού φύλου, γιατί πρώτα απ' όλα δεν θα νομοθετήσουμε εμείς σήμερα, απλώς θα πρέπει να παραδεχθούμε την διαδρομή, την λοξή που έχει ακολουθήσει το ανδρικό φύλο και κατ' επέκταση τη λοξοδρόμηση του γυναικείου φύλου, με αποτέλεσμα η συνάντηση που ήθελε ο Θεός μας να γίνει να είναι το πιο δύσκολο και ανέφικτο πλέον. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
και να χρησιμοποιήσουμε σαν βοηθό και φως μας την Αγία Γραφή για να δούμε πού βρισκόμαστε. Αλλιώς θα αρχίσουμε, όπως είπατε, από τις δικαιολογίες. Θα αρχίσει ο καθένας να υπερασπίζεται τον εαυτό του και τις επιλογές του. Θα αρχίσουμε από την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή βλέπει δύο ανθρώπους με ξεχωριστά ιδιώματα, αλλά όχι με ξεχωριστά υποστατικά ιδιώματα, όπως η Αγία Τριάδα, εφόσον έγινε ο άνθρωπος κατ' εικόνα του Θεού, όπως η Αγία Τριάδα έχει κάθε πρόσωπο τα υποστατικά του ιδιώματα που δεν κοινωνούνται, που δεν συγχέονται το ένα με το άλλο, έτσι και δημιουργεί τον άνθρωπο άρσεν και θύλη, που δεν σημαίνει ανδρική και γυναικεία ψυχολογία, σημαίνει δύο υποστατικά ιδιώματα για να μην συγχέεται ο Αδάμ με την Εύα. Και δεν είναι τυχαίο ότι στο εβραϊκό κείμενο είναι οι ονομασίες χωικός και χωική, για να φανεί ότι είναι της αυτής φύσεως, αλλά με ξεχωριστά υποστατικά ιδιώματα, και από αυτούς τους δύο θα προήρχονται οι απόγονοι, γιατί το αυξάνεστε και πληθύνεστε, το είχε πει ο Θεός πρώτης πτώσεως. Άρα η αύξηση και ο πολλαπλασιασμός του ανθρωπίνου γένους ήταν στο σχέδιο του Θεού το αρχικό, δεν είναι αποτέλεσμα της πτώσεως, ασχέτως του ότι δεν θα γίνεται η αύξηση του ανθρωπίνου γένους όπως γίνεται τώρα, αλλά θα γίνεται όπως έγινε με τη γέννηση του Χριστού μας, ο οποίος δεν γεννήθη με σπέρμα ανθρώπινο και δεν είναι γι' αυτό λιγότερο άνθρωπος, αλλά μάλλον είναι τέλειος άνθρωπος, ενώ εμείς είμαστε ατελείς άνθρωποι. Δημιουργεί λοιπόν ο Θεός δύο οντότητες, δύο ανθρώπους, και τους δίνει την ίδια ψυχή. Συνεπώς, αυτό που ξέρουμε σήμερα σαν ανδρική και γυναικεία ψυχολογία είναι αποτέλεσμα του διχασμού που επήλθε. Η Θεία Φύση δεν έχει άλλη ψυχολογία, άλλη έκφραση, άλλη πορεία, ο Πατήρ, άλλη ο Υιός και άλλη το Άγιο Πνεύμα, έχουν την αυτή θέληση, είναι η αυτή δύναμη, η αυτή ενέργεια. Δεν έχει κάθε υπόσταση δηλαδή τη δική της ανεξάρτητη πορεία και ανεξάρτητη έκφραση. Δυστυχώς το ανθρώπινο γένος δεν έγινε αυτό. Ο Αδάμ θαμπόθηκε από την εξουσία που είχε, η Εύα δεν θαμπόθηκε με την εξουσία που είχε. Να μείνουμε επιστήμη, νομίζω, στο αγιογραφικό κείμενο, το οποίο λέει ότι ο Θεός είπε και στους δύο και κατακυριεύσατε και καταξουσιάσατε της γης. Δεν τους έδωσε ξεχωριστές οδηγίες όπως τους έδωσε μετά την πτώση, που σημαίνει ότι και οι δύο έπρεπε να εργαστούν προς την αυτή κατεύθυνση. Ο Αδάμ δείχνει το ποιος θέλει να γίνει, όπως έδειξε και η Εύα το ποια ήθελε να γίνει. Η Εύα δεν θαμπόθηκε από τη δημιουργία, δεν θαμπόθηκε από την εξουσία, από τη δύναμη που της έδωσε ο Θεός, αλλά ενατένιζε προς τον Αδάμ, προς τον άνδρα της. Ο Αδάμ εστράφει προς την κτήση. Άρχισε να χάνεται δηλαδή. Έδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται για τη σχέση, για την κοινωνία με τη γυναίκα του. Και αυτό είναι που έφερε τα πάνω κάτω. Διότι η γυναίκα του, επειδή ακριβώς έμεινε πιστή σε αυτό που ο Θεός της όρισε να είναι
ενωμένη με τον άνδρα της και βλέποντας τον άνδρα της να απομακρύνεται, βρήκε τον πρώτο συνομιλητή που της παρουσιάστηκε στον δρόμο της. Και αυτός ήταν ο διάβολος κρυμμένος μέσα στο φίδι, ο οποίος είναι έτοιμος να διαγνώσει το πρόβλημα και σπέβδει αμέσως να καλύψει και να κυριαρχήσει στην άρρωστη κατάσταση. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η πάθηση ξεκινάει μέσα από τον Παράδεισο. Και γι' αυτό κανείς από εμάς δεν μπορεί να ελπίζει στην επιστροφή του στον Παράδεισο ότι θα γίνει καλά. Πρέπει εδώ σε αυτή τη γη να διορθώσουμε αυτό το σφάλμα που μας έβγαλε από τον Παράδεισο. Πατέρα Βασίλη, κάθε φράση σας κρύβει πλήθος θεολογικών νοημάτων αλλά και ερωτημάτων που θα ήθελε κανείς να κάνει ώστε να διευκρινίσει μέσα του και να καταλάβει τι δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, πώς τον δημιουργεί και πώς ο άνθρωπος τις δυνατότητες που έχει να φτάσει στο καθομοίωση με τον Θεό τις χρησιμοποιεί έτσι ώστε να απομακρυνθεί όχι μόνο από τον Θεό αλλά και από την ή τον σύντροφό του. Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε στην τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνουμε και στα τόσα όμορφα γεωγραφικά που μας αναλύεται, θα έλεγα με πολύ βαθύ τρόπο, και πιστεύω ότι στη συνέχεια θα μας πείτε ακόμη πιο ενδιαφέροντα. Thank you.
Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Επιμέλεια μουσικής και ήχου ο Άγγελος Παπάς, τα τηλεφωνήματά σας απαντάει Φίβη Κωνσταντέλου και κοντά μας ο πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης, με τον οποίο συζητάμε το θέμα της απουσίας του άνδρα από το σπίτι του, από τη σύντροφό του και από τα παιδιά του, έτσι ξεκίνησε το ερώτημα. Και αγιογραφικά ο πατήρ Βασίλειος μέχρι τώρα μας ανέφερε ότι ο άνθρωπος δεν πλάστηκε για να είναι έτσι όπως είναι σήμερα, μόνος του επέλεξε να βρίσκεται και μακριά από το Θεό και μακριά από τη σύντροφό του και από το σπίτι του γενικά, γιατί οι επιλογές του και οι σκέψεις του είναι κάπου αλλού και κάπως αλλιώς βλέπει τα πράγματα, λανθασμένος ενδεχομένως. Να συνεχίσουμε, πατέρα Βασίλη, έτσι αγιογραφικά να δούμε πάλι το θέμα πώς έχει και πώς βρέθηκε ώστε ο άνδρας, όπως ξεκινήσαμε και είπαμε, να είναι απόν από το σπίτι του. Απόν από το σπίτι του, αλλά παρόν οπουδήποτε αλλού, σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα παρόν. Και κοινωνικότατος και πρόσχαρος και ευχάριστος. Και βλέπουμε ότι μετά την ενασχόλησή του με την κτήση, η Εύα πλησιάζεται από το διάβολο μέσα από το φίδι. Γιατί η Εύα θέλει να μιλήσει, θέλει να συνομιλήσει. Δεν θέλει τα πράγματα όσο τον άνθρωπο. Και αφού δεν βρίσκει άνθρωπο, ψάχνει συνομιλητή. Το φίδι ήταν το φρονιμότερο όλων των θηρίων. Υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας των ανθρώπων με τα ζώα. Και οπότε ταυτόχρονα, επιτρέψτε τον πατέρα Βασίλη, δίνεται, ας το προσέξουν για ακροατές μας, δίνεται και απαντήσει σε μερικά πράγματα. Πώς η γυναίκα είναι ευχαριστημένη να μιλάει με τις ώρες στο τηλέφωνο με κάποια φίλη της, με κάποιον άλλον ενδεχομένον άνθρωπο, οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός, χωρίς να είναι αναμειγμένο, θα έλεγα, με το ερωτικό στοιχείο, με τη σαρκική σχέση, αλλά κυρίως θέλει μια επικοινωνία και εκείνη. Το αναζητά αυτό. Έτσι δεν είναι? Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Βεβαίως, βεβαίως. Και να τονίσουμε ότι όταν αυτό δεν πραγματοποιείται σωστά, με το σωστό τρόπο, με την ένωση των δύο, του άνδρα και της γυναίκας, καταντάει και αυτό μια ματαιότητα, μια ματαιοπονία. Εάν αθροίσουμε τις ώρες που συνομιλούν οι γυναίκες μεταξύ τους, είτε μέσω τηλεφώνου είτε απευθείας, και αθροίσουμε και αυτά τα οποία λένε, θα δούμε ότι ουσιαστικά δεν λένε τίποτα. Λένε για τρεχούσεις φύσεως θέματα, δεν συζητούν συνήθως για βαθιά ζητήματα που αφορούν, ας πούμε, την ψυχή τους, το πώς θα χορτάσει το πνεύμα τους, το πώς θα ολοκληρωθούν ως άνθρωποι, το πώς θα διορθώσουν τα ελαττώματά τους. Γι' αυτό και οι φιλόσοφοι δικοί μας, οι αρχές, δεν είχαν γυναίκες στις συζητήσεις τους, στις φιλοσοφικές. Ναι. Γιατί δεν τις ενδιέφερε, όχι τις απεμάκρυναν προφανώς εκείνοι. Και βλέπουμε η γυναίκα που ενδιαφέρεται για τη σχέση και την επικοινωνία να μην έχει συνομιλητή τον άνδρα, αλλά να έχει τη γυναίκα η οποία περιμένει και αυτή από τον άνδρα την ολοκλήρωσή της. Γιατί όπως φαίνεται από αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, ο σκοπός του Θεού ήταν αυτή η θείο να είναι ενωμένη για να είναι ολόκληρη, να είναι ακέραιη. Με την νοοτροπία και τη συμπεριφορά που έδειξαν ο καθένας, διχοτόμησαν την ανθρώπινη φύση, την ανθρώπινη ψυχή, διαίρεσαν δηλαδή την ανθρώπινη ψυχή που είναι ενιαία. Δεν υπάρχει ανδρική και γυναικεία ψυχή, όπως δεν υπάρχει άνδρας ή γυναίκα άγγελος. Να θυμηθούμε τα λόγια του ίδιου του Χριστού, για να μην θεωρηθεί ότι εγώ αυθαιρετώ τώρα και κάνω ένα μυθιστόρημα δικό μου με θεολογικό πρόσχημα. Τι είπε? Ότι πλανάστε μη ειδώτες τας γραφάς, εν γάρτη αναστάσει ούτε υπανδρεύονται ούτε νυμφεύονται, αλλά ως άγγελοι Θεού περιπατούσε. Δεν υπάρχουν δηλαδή αυτού του είδους οι συζεύξεις που ξέρουμε εμείς άνδρας και γυναίκα για να προκύψουν τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο που προκύπτουν τώρα, οι διαφορές του φύλου σωματικά κλπ.
Όπως το επιβεβαιώνει, επιτρέψτε μου, πατέρα Βασίλεια και ο Απόστολος Παύλος, ουκ εν ιάρσεν και φίλοι, αλλά και ο Άγιος Σιλωανός, ο νέος Αθωνίτης, λέει ότι στη Βασιλεία των Ουρανών δεν διαφέρει ο επίσκοπος από τον αυτοκράτορα, τον απλό εργάτη, τη γυναίκα ή το παιδί. Όλοι στη Βασιλεία του Θεού είναι ψυχές ίδιες. Έτσι, η ψυχή δεν είναι... Πρόσωπα ξεχωριστά, ο καθένας διατηρεί την προσωπικότητά του, αλλά η φύση, όπως είπατε και στην αρχή όταν ξεκινήσαμε τη συνομιλία μας, είναι η ίδια, η ανθρώπινη φύση. Έτσι. Άρσεν και θήλη, και το θήλη προέρχεται από την πλευρά του ανδρός, οπότε κάθε αυτού άνθρωπος κατά την Αγία Γραφή είναι ίδιος, ίδια η γυναίκα με τον άνδρα. Έτσι. Η συμπεριφορά του Αδάμ και της Εύας έφερε αυτή τη διάσπαση. Συνεπώς, όταν ο άνδρας ασχολείται όλο με τους άνδρες και η γυναίκα όλο με τις γυναίκες, δεν μπορούν να ολοκληρωθούν. Εκτός αν ακολουθήσουν τη μοναχική πολιτεία, η οποία έχει ειδικές προδιαγραφές και ειδικούς κανόνες για το πώς θα επιτευχθεί αυτή η ολοκλήρωση χωρίς το γάμο, χωρίς τη συζυγία, τη σύζευξη των δύο. Και για να επεκτείνουμε λίγο ακόμη περισσότερο το λόγο μας και να μην παρεξηγηθούν αυτά που λέμε, είναι ότι αυτό που παρουσιάζεται σήμερα ως φαινόμενο ομοφιλοφιλίας είναι η οριστική ματέωση της ολοκληρώσεως του ανθρώπου. Δεν είναι θέμα ηθικής δηλαδή, γιατί η Εκκλησία μας δεν έχει την ηθική ως ηθικολογία, ως κανόνες συμπεριφοράς αποδεκτούς από την κοινωνία κλπ. Η ηθική της Εκκλησίας απορρέει από τη δογματική, από την πραγματικότητα, από την αλήθεια, από αυτό που δημιούργησε ο Θεός και από αυτό που θέλει ο Θεός να επιτύχουμε. Συνεπώς, η ομοφιλοφιλία είναι η διακήρυξη του ανθρώπου ότι δεν θέλω να ολοκληρωθώ. Διότι άνδρας με τον άνδρα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Του λείπει αυτό που έχει η γυναίκα. Το έχει κλειδώσει ο άνδρας. Αυτό που έχει πάλι ο άνδρας απουσιάζει ή είναι κλειδωμένο στη γυναίκα. Και γυναίκα με γυναίκα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Απ' την άλλη όμως θα έλεγα, πατέρα Βασίλη, έτσι όπως το λέτε, το ίδιο λάθος και η ίδια αμαρτία ενδεχομένως είναι όταν κανείς δεν έχει καμία σχέση, θα έλεγα σαρκική, ένας άνδρας με έναν άλλον άνδρα, αλλά όταν όμως συναισθηματικά αφήνει τη γυναίκα του, αφήνει την οικογένειά του και βρίσκεται σε μια φιλική παρέα ανδρών για να πιούν, να διασκεδάσουν, να κάνουν οτιδήποτε άλλο, πάλι δεν είναι σωστά στο στόχο του εκεί που είναι πλασμένος και φυσιολογικά να χαρεί και να ολοκληρωθεί ως άνθρωπος με την σύντροφό του. Βεβαίως. Θα έχει τις παρέες του οπωσδήποτε, αλλά όταν εγκαταλείπεται σχεδόν τελείως η οικογένεια, πάλι το ίδιο λάθος κάνει. Βεβαίως. Απλώς αυτό που είπα για την ομοφιλοφιλία είναι ότι εκεί υπογράφει ο άνθρωπος πλέον ότι αυτή είναι η πεποίθησή μου και η παγίωσή μου. Διότι ο άνδρας που έχει νυμφευθεί και δεν είναι στη συνεχή σχέση με τη γυναίκα του, δεν έχει υπογράψει κάτι τελεσίδικο ότι εγώ αρνούμαι οποιαδήποτε επικοινωνία με τη γυναίκα μου. Ωστόσο, όπως είπατε, αν αφαιθεί σε αυτή την πορεία, εκεί καταλήγει. Η έννοια και η ύπαρξη των καφενείων ως ανδρικά στέκια, ας πούμε, δεν μας λένε πολλά πράγματα. Καφενεία γυναικών δημιουργήθηκαν τώρα τα τελευταία χρόνια και πάλι για πολύ λίγο κράτησαν για να εκδικηθούν τους άνδρες. Είπανε θα μαζευόμαστε κι εμείς οι γυναίκες να πίνουμε τον καφέ, να μιλάμε. Αλλά αυτά δεν βρήκαν έδαφος, γιατί η γυναίκα δεν επιδιώκει τη σχέση της με την άλλη γυναίκα. Θέλει τον άνδρα. Προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου μετά την πτώση, οι οδηγίες. Και έχουν σημασία οι οδηγίες του Θεού μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, γιατί απευθύνονται σε διχοτομημένη πλέον ψυχολογία. Διαμορφώνει ο Αδάμ μια ανδρική ψυχολογία, η Εύα μια γυναικεία ψυχολογία, και από τότε αρχίζει η διαφοροποίηση των οδηγιών του Θεού, όπως διαφοροποιούνται οι οδηγίες του γιατρού
αναλόγως της παθήσεως. Δεν δίνουν οι γιατροί σε όλες τις παθήσεις ίδιες οδηγίες. Αλλού συνιστούν το ψυχρό, αλλού το θερμό. Αλλού το ένα φάρμακο, αλλού το άλλο. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν καταλάβαμε ούτε αρχικά πώς μας δημιούργησε ο Θεός, ούτε τι στραβό δρόμο πήραμε, δεν καταλαβαίνουμε και τις οδηγίες του Θεού και όπως είπατε στην αρχή, οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι οι οδηγίες του Θεού ευνοούν τον Αδάμ, τον άνδρα. Είναι λάθος αυτό. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος στον άνδρα ότι είναι κεφαλή της γυναικός, αυτό του υπενθυμίζει κάτι που δεν το κάνει. Δεν είναι ο άνδρας κεφαλή της γυναικός. Πρέπει να γίνει. Με ποια έννοια κεφαλή? Η κεφαλή ενδιαφέρεται να αιματωθεί και το τελευταίο άκρο του σώματος. Δίνει εντολές και οδηγίες σε όλο το σώμα. Όταν πάσχει ένα μέλος αμέσως κινητοποιείται και δίνει τις εντολές που χρειάζονται. Είναι άγρυπνος. Λοιπόν, και πώς θα αναλύει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος στο κείμενο αυτό που διαβάζουμε στις ακολουθίες του γάμου ότι ο άνδρας να αγαπάει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός στην Εκκλησία που θυσιάστηκε για αυτήν. Λοιπόν, όταν ο άνδρας θυσιάζεται όπως ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του, σταυρώθηκε για τον ανθρώπινο γένος, έτσι αν αγαπάει τη γυναίκα του, οπότε τι κεφαλή είναι τότε με την έννοια, και κολλάει κανείς στο ιδέγινη να φοβείται τον άντρα που υπάρχουν που είναι σπουδαία, ακόμα η σπουδαιότερη φράση. Έτσι, και χαμογελούν πολύ εκεί γιατί παρερμηνεύουν. Και ο Θεός χαμογελάει με τα χαμόγελά μας όμως, γιατί χαμογελάμε χωρίς να ξέρουμε γιατί. Το φοβείται είναι να σέβεται. Και ο άνδρας σέβεται τη γυναίκα, δεν την αγαπάει όμως. Και γι' αυτό του λέει ότι εσείς, μας λέει, εσείς οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος στις γυναίκες να αγαπάτε τους άνδρες. Είναι τυχαίο αυτό? Να υποτάσσεις, λέει στους άνδρες. Οι γυναίκες αγαπούν, αλλά δεν υποτάσσονται εάν δεν παραδεχθούν τον άνδρα, δεν τον σεβαστούν. Και εκεί ακριβώς εμείς οι άνδρες χάνουμε όλη μας την παρουσία και παρεξηγούμεθα και μετατρέπουμε τη σχέση μας σε εχθρική με τη γυναίκα, γιατί δεν έχουμε καταλάβει ούτε τι πρέπει να κάνουμε ούτε τι δεν κάνουμε. Δηλαδή οι γυναίκες πρέπει να υποτάσσονται στους άνδρες, αλλά ο άνδρας πρέπει να γίνει κεφαλή και να αγαπάει. Δεν αγαπάμε, Πάτερ Βασίλη. Εμείς επιθυμούμε τη γυναίκα ως σώμα, ως τρυφερότητα, ως, αλλά ως εκεί. Οι γυναίκες θέλουν πρώτα την αγάπη μας, την προσοχή μας, το σεβασμό μας προς το πρόσωπό τους, την αναγνώριση και μετά τα σωματικά. Πατέρα Βασίλη, επιβεβαιώνεται αυτό που λέτε σε κάποιες διαφημίσεις. Είχα δει παλιότερα σε ένα σούπερ μάρκετ κάτι δεν έφτανε να πιάσει μια γυναίκα και αμέσως ένας νέος προσφέρεται να της πιάσει, να της το δώσει, να χαμογελάσει και δείχνε πόσο ευχαριστημένη ήταν και διαφήμιζαν αυτό το προϊόν, αλλά με τι τρόπο όμως, ότι με πόση ευγένεια, θα έλεγα και με ένα ενδιαφέρον, της δείχνει αυτό που ζητάει η γυναίκα, την αγάπη, την καλοσύνη, το ενδιαφέρον. Έτσι. Αυτό που λείπει σήμερα, το υποτικό πνεύμα, οι υπότες της. Γι' αυτό και αρέσκονται πολλές γυναίκες να διαβάζουν αυτά τα μυθιστορήματα, τα υποτικά εκεί, γιατί αναπολούν και νοσταλγούν και επιθυμούν αυτή τη συμπεριφορά. Και ταυτόχρονα αυτή η συμπεριφορά δεν είναι κάτι που το επιθυμούν οι γυναίκες, είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη και εμείς οι άνδρες. Δεν μπορεί να αναπαυθεί και να ολοκληρωθεί ένας άνδρας με κλειδωμένο το συναίσθημά του. Γιατί εμείς έχουμε ξεκλείδωτη τη λογική, τα περνάμε όλα εκεί από μία
λογική στιγμή, η οποία και αυτή τελικά περιορίζεται, γιατί εάν δεν ποτίζεται από τα αισθήματα η λογική, δεν μπορεί να γίνει θεολογική, γίνεται στήρα λογική. Και οι γυναίκες, επειδή ακριβώς βλέπουν αυτή τη λογικοκρατία, την παράλογη τη δική μας, φουντώνουν ακόμη περισσότερο το συναίσθημά τους και γίνονται αερόστατα. Χάνουν τη σταθερότητα δηλαδή και πετάνε από άνδρα σε άνδρα. Και αν είναι ευσεβείς και δεν διακινδυνεύουν κάτι τέτοιο, προσκολώνται ή στα παιδιά ή στις φίλες ή σε όποιο πρόσωπο προσφέρεται για προσκόλληση. Ένα μικρό όμως δικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε στην όμορφη αυτή συζήτηση. Thank you.
Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους στον FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Σήμερα κοντά μας ο πατήρ Βασίλειος Βουλουδάκης, με τον οποίο συζητάμε το θέμα της απουσίας του άνδρα από το σπίτι, από την παρουσία του στην σχέση του με την σύντροφό του. Και είδαμε από την άλλη ότι η σύζυγος και εκείνη προσπαθεί με κάτι άλλο να αναπληρώσει αυτή την απουσία. Πατέρα Βασίλεια, στο λίγο χρόνο που μας μένει, τι θα μπορούσε να σκεφτεί και ο άνδρας και η γυναίκα ώστε αυτή η σχέση να γίνει δυνατή, έτσι όπως προώρησε ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε να χαίρεται, να ολοκληρώνεται και να φτάσει σε αυτή την βασιλεία με τη σύντροφό του ή τον σύντροφό του ως ένας πλέον άνθρωπος και όχι ως δύο διαφορετικοί. Η αγιογραφική αυτή ανάλυση που κάναμε μας πήρε όλο το χρόνο της εκπομπής βεβαίως και δεν επιμείναμε στην απουσία του άνδρα στη σημερινή εποχή, στο σήμερα από κάθε σπίτι. Πιστεύω όμως ότι αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό από όσα είπαμε μέχρι τώρα. Εκείνο που θα ήθελα να προσθέσουμε είναι ότι κάθε άνδρας πρέπει να θέσει ένα στόχο για να μπορέσει να αρχίσει τη διόρθωσή του. Να καταλάβει ότι μέσα στη συζυγία, εάν η γυναίκα του δεν τον παραδεχτεί, δεν είναι ευχαριστημένη, δεν είναι απόλυτα πλήρης από την παρουσία του, πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν έχει πετύχει τίποτα στη ζωή του. Όσα χτίρια και να έχει φτιάξει, όσο επιτυχημένη καριέρα πολιτική, στρατιωτική, ιερατική, επαγγελματική και να έχει κάνει, εφόσον η γυναίκα του δεν τον έχει παραδεχθεί, και δεν λέω για μια τρελή γυναίκα που δεν μπορεί να παραδεχθεί ποτέ τίποτα αξιόλογο, αυτά είναι σπάνια, γιατί οι γυναίκες ως επιτοπλίστων ξέρουν τι τους χρειάζεται. Εάν λοιπόν δεν βάλει αυτό το στόχο να πει, εφόσον οδηγήθηκα στο χάμο, σκοπός μου είναι να πάρω το πιστοποιητικό του ότι πορεύομαι σωστά από τη γυναίκα μου. Δεν είναι αυτό υποτιμητικό. Δεν θα βρει τη δικαίωσή του άνδρας από τις σεξουαλικές του επιδόσεις. Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι άνδρες αυτό επιδιώκουν και νομίζουν ότι αυτό εντυπωσιάζει τις γυναίκες τους. Όχι, εντυπωσιάζει προσωρινά τις γυναίκες που θέλουν να ελκύσουν τον άνδρα κοντά τους. Και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος των γυναικών, διότι με αυτό που προτάσουν, χωρίς να το έχουν ανάγκη, ψαρεύουν εντός εισαγωγικών συνεχώς άνδρες που θα τους οδηγήσουν στην απόγνωση, όχι απλώς στη στενοχώρια. Και οι άνδρες και οι γυναίκες λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι εάν δεν ολοκληρώσουμε την προσωπικότητά μας παίρνοντας οι μεν γυναίκες αυτά τα στοιχεία που έχει ο άνδρας και ο άνδρας αυτά τα στοιχεία που έχει η γυναίκα, χωρίς να γίνει ο άνδρας θηλυπρεπής και η γυναίκα αντρογυναίκα, αλλά να γίνουμε και δύο άγιοι. Όταν έχουμε μπροστά μας ένα άγιο, είτε άνδρας είτε γυναίκα, βλέπουμε τον μιμητή του Χριστού, βλέπουμε τον άνθρωπο που έγινε κατά χάρη Χριστός. Όσοι είχαμε την ευλογία να ζήσουμε κοντά σε συγχρόνους Αγίους, είδαμε πολύ καθαρά την τρυφερότητα στους Αγίους άνδρας, την πραγματική αγάπη που δεν βλέπεις έναν άνδρα που είναι ανολοκλήρωτος, και στις Άγιες Γυναίκες είδαμε τη σταθερότητα και το ανδρικό φρόνημα. Είδαμε την αποβολή του χάφνου, του θήλαιος, όπως λέει η Εκκλησία μας. Τι μπορεί να το δει στη σύγχρονη Αγία, την Αγία Σοφία της Κλεισούρας, η οποία πόντια ούσα, ποντιακά μιλώντας, με όχι πολύ μόρφωση, αλλά με τη χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος, μπορούσε να συζητάει με άνδρες όλων των πνευματικών επιπέδων και μορφώσεων, έχοντας αυτό το κοινό που έχουν όλοι οι Άγιοι, που ξεπέρασαν πλέον αυτό
που θεωρούμε άνδρας, γυναίκα, με τη σεξουαλικότητα, με την ψυχολογία, την α, τη β κτλ. Και να είναι μέσα στη χάρη και στη χαρά του Θεού που μπορεί να είναι ο καθένας μας. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να απελπιζόμαστε σύμφωνα με αυτά που είπατε, πατέρα Βασίλη, αλλά ο καθένας να εργάζεται ώστε να μπορέσει να ενωθεί σωστά με τον, την σύντροφό του και να χαίρεται και να απολαμβάνει και αυτή τη ζωή και με χαρά να πορεύεται στην αιωνιότητα. Έτσι. Όχι να απελπιζόμεθα, αλλά να αφυπνιζόμεθα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Θα θέλαμε μια ακόμη φορά να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, πατέρα Βασίλη, γιατί το αφήσαμε κάπου στη μέση. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης να ευχαριστήσουμε τον Άγγελο Παπά που είχε την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου, τη Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας και όλους εσάς αγαπητοί ακροατές που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός σας ευλογεί όλους μας. Μαζί με τους γονείς. Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.